Με βαθιά συγκίνηση και ξέχωρο παρμό, απευθύνω σήμερα χαιρετισμό σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που τιμούμε την παρουσία τους το έβδομο Παρασκευαστικό Συνέδριο της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Θαλίας. Εκπρόσωποι Προέδροι των διαφόρων πολιτιακών σωματείων, φορέων του τύπου και ραδιοφόρου, αγαπητά μέλη και φίλοι μας, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για τη σημερινή σας δυναμική συμμετοχή σε αυτή την ιστορική εκδήλωση της Ομοσπονδίας που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία για μας τους Κρήτες της Αυσταλίας. Είστε όλοι εσείς που με τη συμπαράστασή σας στον Ιερό Αγώνα για την συμπλήρωση 8 χρόνων της Ομοσπονδίας την αναδυναμώσετε, στερεοποιείτε, αναζωογονείτε και της δίνετε τη δύναμη να συνεχίσει το σκληρό αγώνα της ξεπερνώντας όλες τις ανδεξιότητες και τα εμπόδια που ορθώνονται γύρω. Ο αγώνας για την υλοποίηση του στόχου της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Αυστραλίας είναι δύσκολος και μακρόχρονος. Είναι όμως πολύ παρήγορος για όλους ότι διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα και το υλικό, εγγυητές του αγώνα μας και συνεχιστές του είναι το έμψυχο υλικό, τα παιδιά μας που θα μας διαδεχθούν στη στελέχωση των οργανώσεων. Το μέλλον υπόσχεται πολλά μέσα στις κόλπους της Παγκοσμίου. Εργάζονται πολλοί άνθρωποι, συνηθιστά, πεπειραμένοι για την προβολή του αιτήματός μας, εκλεκτοί αναγνωρισμένοι επιχειρηματίες, επιστήμονες, αφοσιωμένοι στα ιδανικά του τόπου, ενός μεγάλου παρασταλιανού οργανισμού που ονομάζεται Ομοσπονδία, που είναι σημαντικό βήμα πρόοδο και επιτέξεως για όλους μας. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε σύσσωμα και ομόψυχα για να συμβάλλουμε στην επίτευξη λύσεων μεγάλων εθνικών προβλημάτων και ένα παραπάνω και τους αυσταλούς μας αδελφούς Κυπρίου. Thank you.
αντιπρόσωποι των ειδικών σωματείων που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ξεκίνησαν χιλιάδες μίλια και ήταν κοντά μας. Θα ήθελα να ονομάσω ονομαστικά τους προέδρους που έχουν έρθει σήμερα κοντά μας. Από τον Τάργουη έχουμε τον κύριο Χνάρη Κώστα, πρόεδρο δικής αδελφότητος του Τάργουη. Από το Πρισμάνι έχουμε αντιπροσωπεία και ο πρόεδρος Σαριδάκης Μιχάλης. Δασμάνια έχουμε τον αντιπροσωπεία και πρόεδρο τον κύριο Ζωβάνογλου. Από το Σίδνεϊ ο κύριος Οδυσσέας Πατήρακος. Φτάνομαι στη Μελβούρνη που έχουμε με αρχιτεκτούς προέδρους. Ο πρόεδρος της εστιακής εστίας ο κύριος Αζαράκης Εμμανουήλ. Των ηρακλωτών ο Μίνωας ο κύριος Ζερβάκης Χαρίδημος. Από σύλλογο ερεθιμιωτών του Αρκάδη ο κύριος Γιώργιος Σουρτελάκης. Και από Πανδίτιος Μελβούρνης και Βικτωρίας ο πρόεδρος ο Λεβέμβη μας ο Μανώλης ο Λεοντάκης. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα και να παραστούν στο συνέδριο μας αύριο για την ζεστή συμμετοχή τους που ξεκίνησαν χιλιάδες μίλια να έρθουν σήμερα εδώ πέρα. Σαν μια απλή αλλά γνήσια κριτικιά, θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την τιμή που μου έκανε να κάνω την παρουσίαση της απόψινής χοροεσπερίδας. Με την ιδιότητα λοιπόν μιας απλής κριτικιάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Ομοσπονδία και τα μέλη της για την λαμπρή ιδέα τους να οργανώνουν τα ετήσια αυτά συνέδρια, αλλά και να συγχαρώ και όλοι μαζί να ενώσουμε τα χέρια μας και να ευχαριστήσουμε την κριτική αδελφότητα της Καμπέρας για την διοργάνωση και τη φιλοξενία τους. Όλοι μαζί, ευχαριστούμε.
Ίσως μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν βγαίνουν και τόσο σπουδαία πράγματα από τα συνέδρια. Κι όμως, καταρχήν μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και προπαντός να γνωριστούν τα παιδιά μας μεταξύ τους. Και έπειτα συζητάμε τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας, Κρήτες, πρώτης και δεύτερης γενιάς της Αυστραλίας, καθώς και το πολυαγαπημένο μας νησί. Εύχομαι το συνέδριο αυτό να είναι καρποφόρο. Καρποφόρο για την Ομοσπονδία, για τα σωματεία και για κάθε κριτικό. Να αφουγκραστεί σωστά τις ανάγκες των κριτικών, να ενδιαφερθεί για την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, το μοναδικό κριτικό πολιτισμό, να σκύψει με ειλικρίνεια μπροστά στα προβλήματα των νέων και στην ανάγκη να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Να την κρατήσει ομόνοια, κατανόηση και σεβασμό. Η κριτική αδερφότητα της Καμπέρας νιώθει ιδιαίτερη χαρά, συγγνώμη και κούραση όμως, για τα τοξινό ή μάλλον για τις εγκλινώσεις του τριημέρου αυτού, έχοντας την τιμή να φιλοξενεί τόσους εκλεκτούς αγαπητούς συμπατριώτες από τα άλλα στρες. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, καλό ξεφάντωμα και καλή υπομονή. Ευχαριστώ.
Και τον χοροδιδάσκαλο παρακαλώ, τον Ηρακλειωτό να είναι εδώ. Το πουλάκι, το πουλάκι. Ο κύριος Κώστας Σταματάκης, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για το υπέροχο θέαμα. Κύριος Καλογεράκης, Δημήτριος, υπεύθυνος του χορευτικού συγκροτήματος. Συγχαρητήρια, παιδιά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχόμαστε του χρόνου να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, ούτως ώστε να απολαύσουμε περισσότερα κριτικόπουλα στους κριτικούς χορούς. Είπαμε, δεν είναι για διαγωνισμό ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος, αυτό δεν έχει σημασία, απλώς αυτό έγινε για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά μας και να συνεχίσουν την εκμάθηση των χορών. Και να έρθει εδώ πέρα και κάποιος από τα παιδιά, από τον κύριο Βεστάκη, ένα στο Παγκρίτιο. Ένα στους Ηρακλειώτες και ένα στο συγκρότημα της Καμπέρας. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.